Λοιπόν, έφτασα σπίτι. Αυτός εδώ ο Ρακοτάγκος είμαι εγώ. Και αυτές είναι οι περιπέτειες στην Αρτάκη. Όπα, θα πέσω. Κουάκ. Αλλά πρώτα θα φτιάξουμε πρωινό. Λοιπόν, έτοιμο το πρωινό. Θα σας εξηγήσω ποιος είμαι εγώ και τι βλέπετε αυτή τη στιγμή. Θυμάστε ένα κανάλι που ανέβαζε τα 10 βιντεάκια? Δικό μου ήταν, ε. Δεν με φαντάζομαι σας ήταν έτσι, ε. Πού βρίσκομαι? Βρίσκομαι στο σπίτι μου, στην Αρτάκη. Σπουδάζω στα Ψαχνά, στο τμήμα ψηφιακών τεχνών και κινηματογράφου. Λοιπόν, πηγαίνοντας προς Αθήνα, υπάρχει η Χαλκίδα, η Αρτάκη και τα Ψαχνά. Εγώ μένω στην Αρτάκη, σπουδάζω στα Ψαχνά, η Χαλκίδα πηγαίνω βόλτα, ας πούμε. Οπότε μένω ακριβώς στη μέση. Εδώ πέρα τα πράγματα γενικά είναι πολύ ήρεμα. Η Αρτάκη είναι ένα χωριό, είναι εξοχικά στην Αρτάκη. Και ναι, και πολλούς φοιτητές. Οπότε γενικά έχω πολλές ώρες την ημέρα κενές και βαριέμαι. Οπότε σκέφτηκα, δεν θα ήταν ωραίο να ξαναξεκινήσω το YouTube και να μοιραστώ λίγη από τη ζωή μου μαζί σας. Ωραία θα ήταν. Παρ' όλα αυτά, ναι, δεν έχω προετοιμάσει τίποτα. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Αλλά μου έχει λείψει το YouTube. Το πολύ μπορεί να σας δείξω που καθαρίζω, που αδειάζω τα σκουπίδια. Ωραία, θα περάσουμε. Είμαι ξύπνιος από τις 9 το πρωί. Έτρεχα σαν παλαβός να προλάβω τα μέσα και πρόλαβα το τρένο για 2 λεπτά. Αλλιώς θα έπρεπε να περιμένω 2 ώρες στο σταθμό. Αυτό δεν θα ήταν καλή φάση. Έχασα το πανεπιστήμιο γιατί το λεωφορείο άργησε πολύ να έρθει Αρτάκη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα φάω στη σύντηση και ότι θα πρέπει να μαγειρέψω. Μάλλον θα παραγγείλω. Και έχω και περισσότερο χρόνο να διαβάσω, ας πούμε, θα μπορούσα. Εγώ λέω να πάω καμιά βόλτα. Επίσης έχει ωραίο καιρό, το οποίο είναι σπάνιο πράγμα στην Αρτάκη, να ξέρετε. Εδώ πέρα μόνο βρέχει. Δεν μπορώ να βάλω μπουγάδα και πρέπει να φοράω τα ίδια ρούχα 100 φορές. Ωραίο είναι αυτό. Τελείωσα το φαγητό και ήρθε η ώρα να σας δείξω κάτι απίστευτο που πήρα από την Αθήνα και μου βγήκε η ψυχή να το κουβαλήσω. Αλλά πρώτα πρέπει να καθαρίσουμε. Τέλος.
Παιδιά, πολλοί δεν το πιστεύουν, αλλά όντως καθαρίζω εδώ στην Αρτάκη. Δηλαδή, καθαρίζω μία, μπορεί και δύο φορές το μήνα κανονικά. Δηλαδή, μαζεύω τα ρούχα μου, σκουπίζω τα πιάτα με χαρτοπετσέτες. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να σας δείξω τι έφερα από την Αθήνα. Πρώτο πράγμα. Βαρύ τούβλο. Θα πρέπει να δω πώς θα το συνδέσω. Όχι ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Δεν φτάνει το καλώδιο. Κουκλί. Νεράκι. Και δεύτερο πράγμα, πολύ σημαντικότερο και αναγκαίο. Ταραραρα, ταραραρα, ταραραρα. Πράσινη. Μας και είχα πάρει μπλε, αλλά μου φέραν πράσινη. Πού είναι η πένα μου? Το καλοκαίρι μου αρέσει, κολυμπάω και το σχολείο το κάτω. Όταν μου τη φέραν αυτή και είδα ότι ήταν πράσινη κιόλας, λέω, ρε φίλε, δεν πειράζει, κράτα τη λέω. Ωραίο χρωματάκι είναι, αν και δεν μ' αρέσει το πράσινο. Και μετά την έβαλα να την κουρδίσω και ακουγότανε χάλια. Δηλαδή ακουγότανε ξεκούρδιστο, ενώ την είχα κουρδίσει και δεν καταλάβαινα γιατί. Και νόμιζα ότι ήτανε χαλασμένη. Και την πήγα εκεί σε έναν ειδικό, ας πούμε, της μουσικής. Και απλά μου είπε ότι δεν την είχα κουρδίσει. Δηλαδή, πόσο fail είμαι. Ωραία κιθάρα, αλλά ο γαρμπός μου τα έπαιξε, οπότε ήρθε η ώρα να πάμε βόλτα. Τώρα θα σας πάω στο αγαπημένο μου μέρος. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα, αλλά είδα κάτι ωραία παπάκια και λέω να πάω κοντά να τα δω, αλλά θα τα τρομάξω. Επίσης εδώ πρέπει κάπως να ακροβατήσω. Όπα σκατά. Παπάκια. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Έτσι παιδιά είναι η Αρτάκη. Η Αρτάκη είναι λίμνη, ησυχία και έτσι πουράδικα. Αυτά έχει να κάνεις εδώ πέρα. Όχι, μη φεύγετε! Όχι ρε γαμώτη. Δεν φαίνεται. Αυτά εκεί είναι παπάκι. Κάθε φορά όμως φεύγουνε ρε. Φτάσαμε στο αγαπημένο μέρος στην Αρτάκη. Ευτυχώς είμαι μόνος μου, όπως πάντα δηλαδή εδώ πέρα. Λοιπόν, κοιτάξτε.
Ένας επίγειος παράδεισος. Λοιπόν, αυτό εδώ το δέντρο είναι το δέντρο της Σοφίας. Έτσι το έχω ονομάσει εγώ. Καμιά φορά, ας πούμε, να κοιτάξτε το, έρχομαι από εδώ κάτω, κάθομαι και σκέφτομαι κάτι σοφό. Από εδώ πέρα είναι σαν γκαζόν και καμιά φορά φέρνω τις παραλέτες, τις ξύλινες, και κάνω κατακόρυφα. Τουλάχιστον έτσι έκανα στην αρχή που είχε καλό καιρό. Δεν ξέρω γιατί σήμερα έχει καλό καιρό. Συνήθως εδώ μας φτύνει ο ουρανός. Χαμός γίνεται. Κάτσε, ήλιος, έδες. Έδες. Και από εκεί πέρα, μακριά, υπάρχει ένα δασάκι. Είναι πάρα πολύ ήσυχα εδώ πέρα. Ευχαριστιέσαι την ησυχία, την ηρεμία. Και όταν έχει και καλό καιρό, μου έρχεται να βουτήξω κιόλας. Αλλά ακόμα είμαστε Ιανουάριο και δεν το ψινώ. Ο χώρος γεμίζει σκουπίδια κάθε φορά. Τώρα, ας πούμε, είναι αυτό εδώ το χταποδάκι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τα μαζεύουνε, τα ξαναπετάνε. Κρίμα, κρίμα. Και δεν έχω μια σακούλα να τα μαζέψω εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα πάμε στον αγαπημένο μου βράχο. Αυτός εδώ είναι ο αγαπημένος μου βράχος. Έχει θέση για τον κόλο και για τα πόδια. Εδώ κάθομαι και σκέφτομαι τις λάθος επιλογές που έχω κάνει στη ζωή μου. Ας πούμε, τώρα θα μπορούσα να διαβάζω, αλλά εγώ αποφάσισα να βγω έξω για βόλτα. Έχω κάπου 3 μήνες που είμαι εδώ πέρα, ξεχασμένος σαν εκείνο το νησί στον Οδυσσέα με τους λωτούς. Και έχω να πω ότι από τη μία είναι πολύ ωραίο μέρος και αυτά, και ήμουνα και πολύ ενθουσιασμένος όταν είχα έρθει, γιατί σκέψου τώρα να ξυπνάς και να βλέπεις αυτό εδώ. Αλλά τελικά είναι πολύ ερημιά και δεν υπάρχουν πολλοί φοιτητές εδώ. Δηλαδή στην κυριολεξία είμαι εγώ και άλλα 2 άτομα. Το οποίο είναι λίγο κακό, γιατί δεν υπάρχουν πράγματα να κάνεις. Η Αρτάκη έχει μόνο σουβλατζίδικα με ζεδοπολία και ουζερί και κομμωτήρια. Το έχουν λύσει το πρόβλημα της ζωής τους οι άνθρωποι. Έχουν κομμωτήρια και σουβλατζίδικα. Και μιας που είπαμε για σουβλατζίδικα, τη Δευτέρα στην Αρτάκη είναι σαν αργία, είναι όλα κλειστά που λέμε, και κάθε φορά ψαχνόμαστε τι θα φάμε. Και μαντέψτε, σήμερα είναι Δευτέρα. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν άλλοι φοιτητές, γιατί μου είχε πει ο νοικοκύρης μου ότι υπάρχουν και άλλοι φοιτητές εδώ πέρα, αλλά δεν ξέρω που είναι κρυμμένοι. Δηλαδή πως και δεν τους έχω γνωρίσει. Κυριολεκτικά είναι ένα χωριό εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ μικρό. Μου λέει ότι μένουν 2 στην ίδια πολυκατοικία με μένα. Πού είναι, ξέρω εγώ. Έχουν κρυφτεί σε κάποιο πατάρι. Γιατί δεν βγαίνουν από το σπίτι τους. Λοιπόν, εγώ το βρήκα τι θα κάνω. Θα αγοράσω κανό. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι άλλο θα κάνουμε εδώ μέσα. Ίσως είναι καλή ώρα να σας πω λίγο την ιστορία πίσω από το κανάλι και τι συνέβη όλο αυτό το καιρό. Γιατί σταμάτησε λίγο το κανάλι αυτό. Το έφτιαξα στη Δευτέρα Γυμνασίου, νομίζω. Και πιο πριν είχα ένα άλλο κανάλι που λεγόταν Greek Genius, και κάποιοι μπορεί να το θυμούνται αυτό το κανάλι. Ανέβαζα ταχυδακτυλουργικά κόλπα, πώς να λύσει τον κύβο του Rubik, κάτι βίντεο από διαγωνισμούς, κάτι τέτοια ανέβαζα. Μετά αποφάσισα να φτιάξω ένα άλλο τέλος πάντων κανάλι, το οποίο θα λεγόταν Ελληνικά Top 10, και θα ανέβαζε Top 10 βίντεο. Και τότε, άμα θυμάστε, πριν 2 χρόνια ήταν πολύ της μόδας τα Top 10. Όλοι ανεβάζανε Top 10. Βασικά, ακόμα δεν υπήρχαν πολλά κανάλια, απλά γινόντουσαν viral. Και εμένα τότε μου είχε έρθει και λέω: θέλω να κάνω Top 10. Κυριολεκτικά πες να υπήρχαν λιγότερο από 5 κανάλια στο YouTube το ελληνικό. Και ξεκινάω και κάνω. Και γενικά, εμένα το κανάλι μου δεν έχει πολλά βίντεο, δηλαδή αν δεν έχει 10 βίντεο. Και το τρίτο βίντεο, ξέρω εγώ, αρχίζει και παίρνει πολλές προβολές. Θα σηκωθώ κιόλας να περπατάω. Και ξαφνικά, όχι ότι γινόντουσαν viral, δεν πηγαίνανε trending, ας πούμε, τα βίντεο μου, αλλά πιάνανε πολλές προβολές, πολλές χιλιάδες προβολές. Και μου ξεκλειδώθηκε και η δυνατότητα του AdSense να βγάζει λεφτά. Εν τω μεταξύ, εγώ τότε ήμουν Δευτέρα Γυμνασίου
και ήθελα να βγάλω λεφτά, αλλά πήγαινα ακόμα σχολείο. Και τότε είχα μπει στο Social Blade, που είναι μια πλατφόρμα με στατιστικά, το οποίο σου λέει πόσα λεφτά θα βγάζεις, ας πούμε, βέβαια με δεδομένα εξωτερικού. Και θυμάμαι το είχα δείξει αυτό στους γονείς μου και λέει κάτι απίστευτα νούμερα, πόσα χιλιάδες ευρώ μπορεί να βγάζω, ας πούμε, τα οποία δεν ισχύανε. Και είχαν τρομάξει οι γονείς μου και δεν μου βάζανε AdSense. Και τους έλεγα, μα θα βγάλω λεφτά, και όχι, όχι, θα παρατήσεις το σχολείο, ξέρω εγώ, και θα κάνεις βιντεάκια. Και δεν κάναμε, ξέρω εγώ, δεν μου βάλανε AdSense, μου βάλανε πολύ αργότερα AdSense και είχα χάσει πάρα πολλά προβολές που θα μπορούσα να είχα βγάλει λεφτά, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι όλο το βίντεο γι' αυτό ήταν τελείως για την πλάκα. Και αυτό που μου άρεσε ήταν ότι καθόμουν, έκανα έρευνα, σκατοέρευνα έκανα, χίλια δυο λάθη είχα. Αλλά τέλος πάντων, ήταν αυτή η δημιουργική διαδικασία του να φτιάξεις ένα βίντεο, να το κάνεις μοντάζ μετά. Και όταν το ανεβάζεις να σου γράφουν 5-6 σχόλια, ρε παιδί μου, να δεις αυτά τα σχόλια άμα άρεσε το βίντεο ή όχι. Και αυτό ήταν που μου άρεσε τόσο πολύ σε αυτή τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν εύκολο να κάνω βίντεο, γιατί είχα και το σχολείο. Εμένα μου άρεσαν τα βίντεό μου να είναι πιο κωμικά. Αλλά σαν να αναγκαζόμουν να πρέπει να κάνω βίντεο με το πτέν. Και αυτό σαν να με περιόριζε κιόλας. Δηλαδή υπήρχε τόσο μεγάλη προσφορά. Γιατί τότε όλα τα κανάλια ήταν... Αχ, δεν θυμάμαι τώρα το εξωτερικού κανάλια, αλλά ήταν κανάλια που ανέβαζαν 3 βίντεο την ημέρα, ξέρω εγώ. Και έτσι δεν έβρισκες ούτε μισό θέμα να κάνεις. Δηλαδή, ό,τι θέμα και να έπιανες, έλα όμως, κάποιος το είχε... το είχε ήδη κάνει, το είχε ήδη αναλύσει. Και ήταν πολύ εύκολο να αντιγράψεις κάποιον, χωρίς να το θες. Και εφόσον τις πληροφορίες τις ψάχναμε όλοι στο ίντερνετ, όλοι είχαμε τις ίδιες πληροφορίες. Και αυτό ήταν μαλακία γενικά. Και δεν μπορούσε, δεν ξέρω, έχασα και την όρεξή μου, δεν ήθελα να κάνω άλλα top 10 και έτσι, παρόλο που είχα αναπήχηση. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ να κάνω βίντεο κωμικά, ήθελα να στήσω την κάμερα, δεν την έστησα ποτέ. Εντάξει, πολλές δικαιολογίες, γενικά που ήθελα ό,τι ανεβάζω να είναι πολύ φτιαγμένο και να υπάρχει σενάριο από πίσω και οτιδήποτε. Και μετά είδα ότι... δεν είχα χρόνο να τα κάνω όλα έτσι όπως τα είχα στο μυαλό μου, τόσο τέλεια όπως τα είχα στο μυαλό μου και ιδανικά. Δηλαδή έπρεπε να γράψω το σενάριο, να γράψω τα αστεία, να γράψω το ένα, δεν μου έβγαιναν αυθόρμητα τα πράγματα. Πολλές ώρες στο μοντάζ και βασικά δεν είχα κείμενα και χρόνο να κάτσω να τα τραβήξω. Άμα ήταν μόνο το μοντάζ θα τα έκανα, γιατί μου άρεσε πολύ το μοντάζ και μου αρέσει το μοντάζ. Οπότε γι' αυτό ουσιαστικά δεν βγήκε ποτέ κι άλλο βίντεο. Μ' άρεσαν τα αγαπημένα μου βίντεο, ήταν τα βίντεο με το σχολείο, γιατί αυτά πραγματικά ήταν βίντεο που γούσταρα πάρα πολύ. Τα έγραψα, κάθισα, έγραψα τα αστεία. Ήταν η ζωή μου ουσιαστικά το σχολείο τότε μόνο. Οπότε ήταν, δεν ξέρω, εκφραζόμουν τέλεια μέσα από αυτά τα βίντεο, τα γούσταρα πάρα πολύ. Αλλά περιοριζόμουν και σε αυτά, δεν μπορούσα να ανεβάσω 15 βίντεο για το σχολείο και ούτε είχε και κάποιο νόημα. Και επειδή δεν ήξερα ακριβώς τι θέλω να κάνω, τελικά δεν έκανα τίποτα. Είναι λίγο περίεργο αυτό, γιατί το κανάλι πήγαινε πολύ καλά. Δηλαδή έχει φτάσει σχεδόν τους 10.000 συνδρομητές και έχω να κάνω βίντεο 4 χρόνια. Και έχω κάνει το πολύ 10 βίντεο. Οπότε αποφάσισα να ξαναπιάσω την κάμερα και να δω τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Σίγουρα δεν θα έχει καμία σχέση με το πτέν. Αλλά λέω, δεν ξέρω, άνοιξε την κάμερα να δεις πως θα πάει και μην είσαι τόσο τελειομανής. Δηλαδή τώρα όλα αυτά είναι αθόρμητα και δεν έχω γράψει κάποιο σενάριο και πιστεύω θα μου έρθουν ιδέες σιγά σιγά. Πάντως έχει πολύ πλάκα, γιατί ακόμα μου έρχονται μηνύματα στο κινητό από comments στο YouTube που λέτε τις βρήκα όλες τις συμπτώσεις και χαχα πολύ αστείο βίντεο. Και έχει πλάκα, γιατί αυτά τα βίντεο τα έκανα πριν 4 χρόνια. Και πριν 4 χρόνια ήμουν τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Με πολύ διαφορετικό χιουμόρ και... Και τέλος πάντων, ότι ακόμα κάποιοι τώρα βλέπετε αυτά τα βίντεο και μου απαντάτε και μου στέλνετε, είναι πολύ ωραίο σίγουρα.
Κάτι που έχει αλλάξει πάρα πολύ από τότε είναι η φωνή μου. Γιατί πάντα μου στέλνανε comments άμα η φωνή μου... Οπα, λάσπες. Πάντα μου στέλνανε comments άμα η φωνή μου είναι γυναικεία ή αν είμαι κορίτσι ή κάτι τέτοιο. Και ήταν η περίοδος της μεταφώνησης και ό,τι και να έλεγα ακουγότανε... Εγώ είμαι, αυτή είναι η φωνή μου, απλά άλλαξε τώρα και έγινε έτσι αντρική και σωστή. Οπα, θα πέσω. Πώς να μην είσαι χαρούμενος με τέτοιο καιρό και τέτοια ωραία φύση εδώ πέρα. Είναι πραγματικά τρομερά. Και ευτυχώς που είμαι σε μια τέτοια πόλη, χωριό είναι βασικά. Γιατί άμα ήμουνα κάπου μέσα στο τσιμέντο, τώρα θα είχα βαρέσει φρίκες. Θα είχα αλλάξει τμήμα βασικά. Τώρα πάμε στην παραλία. Λοιπόν, και αφού πάμε στην παραλία, όμως δεν μπορώ, έχω κόντρα τον ήλιο τώρα και δεν μ' αρέσει. Μπράβο. Εδώ είναι καλύτερα. Θα σας μιλήσω για το τι σπουδάζω ακριβώς και το πώς έφτασα εδώ στην Αρτάκη, το ξεχασμένο αυτό χωριό. Όταν στην πρώτη λυκείου έκανα επαγγελματικό προσανατολισμό, εγώ τότε ακόμα είχα επαφή με το YouTube. Είχα επαφή, δηλαδή στην αρχή της χρονιάς είχα ανεβάσει το τελευταίο μου βίντεο. Και με έψινε πολύ φάση του μοντάζ, του βίντεο, γενικά όλο αυτό το filmmaking και τα σχετικά. Και πήγα να κάνω επαγγελματικό προσανατολισμό. Και τότε δεν υπήρχαν τμήματα που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή άντε να υπήρχε η φωτογραφία στο Παδά. Τότε ακόμα δεν είχαν γίνει τα TIAA νομίζω. Και μου έβαλε εκεί όλα αυτά τα τεστ και τελικά με έβγαλε ότι θα με ενδιαφέρει να γίνω κινηματογραφιστής, βίντεο, φωτογραφία, γραφίστας, ξέρω εγώ τέτοια πράγματα δημιουργικά που είναι πολύ ωραία. Εντάξει, εγώ μετά ξέχασα εκείνο τον επαγγελματικό προσανατολισμό γιατί μετά έρχονται τα φροντιστήρια και ξεχνάς και το όνομά σου. Εγώ επέλεξα θετική κατεύθυνση. Δηλαδή μαθηματικά, φυσικές, χημίες και τα σχετικά. Και είχα στο μυαλό μου τις σχολές που έχεις στο μυαλό σου όταν πηγαίνεις σε μια τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή πολυτεχνία, πληροφορικές και ιστορίες. Εγώ δεν το άφησα το αντικείμενο. Δηλαδή μπορεί να μην έβγαζα βίντεο στο YouTube, αλλά αγόρασα κάμερα, άρχισα να μαθαίνω περισσότερα πράγματα για το μοντάζ. Μπορούσα να τραβήξω κιόλας καλύτερα πλάνα, αυτά που παλιά όσο είχα το κανάλι είχα απλά ένα μικρόφωνο και μοντάζ έκανα, δεν είχα κάμερα. Τα έκανα όλα από το PC. Στο τέλος της χρονιάς πριν δώσω πανελλήνιες μου λένε οι γονείς μου ότι υπάρχει αυτό το τμήμα που λέγεται ψηφιακών τεχνών και κινηματογράφου. Και αυτό το τμήμα έχει πολύ ενδιαφέροντα μαθήματα. Έχει μαθήματα όπως είναι το μοντάζ, όπως είναι το σενάριο, όπως είναι, ξέρω εγώ, προγραμματισμός, έχει video games, ξέρω εγώ, έχει διάφορα, έχει 3D περιβάλλοντα. Αλλά εμένα μου άρεσαν κυρίως το σενάριο, το μοντάζ, βίντεο τέχνη, αυτά, ό,τι έχει να κάνει με το βίντεο, εγώ μέσα. Και αποφασίζω και βάζω πρώτη επιλογή αυτή. Και δεύτερη επιλογή βάζω τη φωτογραφία στο Παδά, που και αυτό φαίνεται αξιόλογο τμήμα. Και τελικά πέρασα εδώ πέρα, γιατί αυτή η σχολή έχει χαμηλή βάση και έπιανα σίγουρα. Έφτασα στο τέλος. Και ναι, αυτό, πέρασα εδώ πέρα. Τελικά είμαι μόνος μου. Πήγα επαρχία που δεν το σκεφτόμουν ποτέ να πάω επαρχία, γιατί είμαι Αθηναίος. Και πιστεύω έχω κάνει τη σωστή επιλογή. Γιατί πολλοί σου λένε να κάνεις χόμπι αυτό που σου αρέσει, αλλά εγώ θέλω να σπουδάζω αυτό που μου αρέσει και να ασχολούμαι συνέχεια με αυτό. Είτε αυτό λέγεται βίντεο, είτε αυτό λέγεται οτιδήποτε καλλιτεχνικό και δημιουργικό. Γιατί έχω καταλάβει ότι μου αρέσει πολύ το να δημιουργώ πράγματα και το να εκφράζομαι μέσα από καλλιτεχνικές δημιουργίες. Και πιστεύω έχω έρθει στην κατάλληλη σχολή. Βέβαια, δεν είναι όλα όσο τέλεια φαντάζεστε. Δηλαδή, εντάξει, δεν πηγαίνεις σχολή και σου δίνουν μια κάμερα και σου λένε πήγαινε να τράβηξεις ταινίες και τέτοια. Δεν έχουμε ακόμα εξοπλισμό ή τουλάχιστον
Στο πρώτο εξάμηνο που είμαι εγώ, δεν έχουμε πρακτικά μαθήματα. Είναι όλα στη θεωρία. Και αυτό είναι πολύ περίεργο, γιατί εγώ έχω συνηθίσει να κάνω μαθηματικά και φυσική και ξαφνικά έχω να διαβάσω ιστορία τέχνης, ιστορία παγκόσμιου κινηματογράφου, παγκόσμιου, και δεν είμαι πολύ συνηθισμένος σε αυτά. Και θα αργήσουμε να κάνουμε πρακτικά πράγματα. Εγώ ελπίζω να έχουμε εξοπλισμό. Αυτό θα ήταν το καλύτερο για μας. Προς το παρόν είναι αρχή και κάνουμε υπομονή. Και γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να είμαι χαλαρός και να μην βιάζομαι, γιατί πιστεύω τα καλύτερα πράγματα έρχονται και έχω ακόμα πολλά να δώσω σε αυτή τη σχολή. Αξίζει να της δώσω μια ευκαιρία. Να σημειωθεί ότι αυτό το τμήμα είναι τόσο καινούργιο που ακόμα δεν έχει κανέναν απόφυτο. Δηλαδή το μεγαλύτερο έτος είναι τρίτο ετής. Οπότε ουσιαστικά εμείς θα βγούμε από αυτή τη σχολή για να δείξουμε στον κόσμο αν αξίζει ή όχι. Και αν με ρωτήσετε άμα αξίζει το ρίσκο, γιατί όχι, ξέρω εγώ. Εμένα μου αρέσει που πέρασα εδώ. Δεν ξέρω, άμα τελειώσω αυτή τη σχολή, θα σας πω αν αξίζει. Λοιπόν, όμως κουράστηκα με τον μπλαμπλά μου και πεινάω. Και επειδή είναι Δευτέρες και είναι όλα κλειστά, με κόβω να τρώω μακαρόνια. Βρήκα τροφή. Δεν θα χρειαστεί να μαγείρεψω μακαρόνια. Αυτό εδώ δεν είναι γεμιστά, παιδιά. Αυτό εδώ είναι κοτόπουλο. Να είναι καλά μια γιαγιά εκεί στην Αρτάκη που μαγειρεύει. Και δεν μένουμε νηστικοί. Οπότε εγώ θα κάτσω να φάω, βλέποντας YouTube εδώ πέρα. Και μετά υποθέτω θα πάω να διαβάσω. Πέρασαν κάποιες ώρες. Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο. Δηλαδή έφαγα και ξεράθηκα στον ύπνο. Και όταν ξύπνησα, έπιασα την κιθάρα. Αλλά άρχισα να φτιάχνω ένα καινούριο τραγουδάκι. Οπότε θα πάρετε μια γεύση τώρα από καλλιτεχνική δημιουργία. Μην μακριά. Τέλος. Πολύ γεύση. Μην τρομάζετε, έκανα μπάνιο. Τελειώσαμε εδώ το σενάριο. Τελικά το σκότωσα τον τύπο. Τέλος. Έπαθε, για την ακρίβεια, έπαθε ενδοκαρδίτιδα. Σπάνια νόσος με υψηλή θνησιμότητα. Τον τελείωσα τον άνθρωπο. Συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα θα κάτσω να μαγειρέψω αυγά, ξέρω. Σιγά τα αυγά. Και μετά θα κάνουμε λίγο μοντάζ. Και η ώρα είναι 12 και 16, οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Τέλος.